η έως τώρα θετική επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας επιτρέπει στο Μέγαρο Μαξίμου τους ειδικούς και τα συναρμόδια Υπουργεία να επεξεργάζονται εδώ και ημέρες το σχέδιο μερικής άρσης των περιορισμών. Μόνο ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής στην κανονικότητα θα οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, μετά και τις κρίσιμες ημέρες του Πάσχα, το επικρατέστερο σενάριο θέλει την κυβέρνηση να προβλέπει ότι στο κύμα του Μαΐου θα περιλαμβάνεται η επαναλειτουργία εμπορικών καταστημάτων χαμηλού συνωστισμού και η επιστροφή στα θρανία για την τρίτη λυκείου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις μία έως δύο εβδομάδες μετά την αρχικώς προγραμματισμένη διεξαγωγή τους. Έως το τέλος Μαΐου αναμένεται να υπάρξει σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων αρχής γενομένης από αυτά που δεν παρουσιάζουν συνωστισμό, αλλά και οι διοικητικές δομές του κράτους όπως οι εφορίες. Το λιανεμπόριο είναι ένα κομμάτι που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα και να επιστρέφει στην κανονικότητα, όπως είναι και τα σχολεία μας. Και πάντα έχουμε πει και το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι οι άνθρωποι οι πιο ευάλωτοι, δηλαδή κατά τεκμήριο ηλικιωμένοι και άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να προστατευτούν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον έως τώρα κυβερνητικό προγραμματισμό, τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξουν υπό όρους αυστηρή στήριση των κανόνων υγιεινής, καφέ, μπαρ και εστιατόρια, αλλά και πολιτιστικοί χώροι και μουσεία. Στο πρώτο 1 τρίτο του καλοκαιριού θα επαναλειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ τέλη του μήνα αρχές Ιουλίου σειρά παίρνουν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήματα. Και το πρώτο πράγμα το οποίο εγώ είμαι τεθειμένος να απελευθερώσω είναι την άσκηση. Για λόγους σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας. Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα πεδίων της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας συμπαρασύρει και χαλάρωση των περιορισμών στο ηλεκτρονικό σύστημα 13033 αναφορικά με τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις. Ειδική φροντίδα για ευπαθείς ομάδες και άτομα άνω των 65, για τους οποίους οι περιορισμοί θα αρθούν προς τα τέλη αυτής της μακρόσυρτης διαδικασίας. Ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η πορεία της καμπύλης της νόσου μέχρι τα τέλη Απριλίου, θα αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι αρχικές κινήσεις μας το Μάιο. Και βέβαια όλα, όπως καταλαβαίνετε, αξιολογούνται και επαναξιολογούνται ανάλογα με το feedback που έχουμε και από το πώς αντιδρά ο κόσμος. Ναι. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει κοινός βηματισμός ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. These preconditions are accompanied in this roadmap by a series of recommendations to ensure a gradual, consolidated and a coordinated access across the European Union. Καθοριστικός παράγοντας για την οριστικοποίηση του σχεδίου επαναφοράς σε κανονικούς ρυθμούς είναι η πλήρη συμμόρφωση των πολιτών στους περιορισμούς τις κρίσιμες ημέρες του Πάσχα.